Αγαπητοί συνεργάτες, δεδομένη στις διαρκούς πτώσεις των εσόδων του ξενοδοχείου, ναι. Η διεύθυνση ανέθεσε σε ειδικευμένη εταιρεία management. Α, ωραία, βρε. Τι ωραία, μωρή, ξέρεις τι σημαίνει management? Αμέ. Τι άμε, πες μου, τι σημαίνει? Έλα, άντε, έλεγε παρακάτω. Την αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης της επιχείρησης. Μπράβο. Μπράβο, τώρα θα ακούσει παρακάτω. Ναι. Εκπρόσωπος της εταιρείας θα παραμείνει για μικρό χρονικό διάστημα στο ξενοδοχείο, προκειμένου να μελετήσει εις βάθος τα προβλήματα της επιχείρησης. Ναι. Τώρα δέσαμε. Τι έγινε τώρα, βρε Μίλτο μου? Τι να γίνει, παιδί μου, δεν άκουσες? Θα στείλουν, λέει, Ρουφιάνο να μας σεκάρει αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Δηλαδή? Τι δηλαδή, παιδί μου, θα δώσουμε όλοι μας εξετάσεις. Σε ποιο μάθημα? Στη γυμναστική. Καλέ, δεν με εξετάσεις στη γυμναστική. Ρε Τασούλη, δεν πας να πιεις αγόρι μου κανένα καφέ, πας και πιάσεις σήμα. Τι να μου κάνει με ο καφές, εγώ έχω μάτι. Αλήθεια, πουλάκι μου, πιανού. Από εκείνη τη Μεξικάνα που έφυγε το πρωί. Κάθε φορά που με κοίταζε, με έγδινε με τα μάτια της. Πάω για καφέ. Πάλι κοπροσκυλάμε. Έλα, έλα, Μάρο, τρέχα, 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 τρέχα. Τα μάθες τα νέα. Εγώ, αγάπη μου, δεν τα μαθαίνω τα νέα, τα δημιουργώ. Έλα, ρίχτα. Ναι, για πέσα τώρα, βρε Μίλτο μου, εσύ τώρα που ξέρεις καθαρεύωσα εκεί. Λοιπόν, ο διευθυντής, λέει, θα στείλει έναν ειδικευμένο σε επιχειρήσεις για να δει γιατί το ξενοδοχείο πάει κατά διαόλου. Κοίτα μια γύρα του υπαλλήλου σου και θα καταλάβεις. Καλά, όταν θα αρχίσει να βρέχει απολύσεις, θα σου πει. Παπά, ένα μάτι αυτή η Μεξικάνα, ένα μάτι αφού να φανταστείτε στο χωριό μας, κάθε φορά που ερχόντουσαν οι Μεξικάνοι, κλειδωνόμασταν μέσα. Έρχονται συχνά Μεξικάνοι στα Τζουμέρκα. Κάθε τρεις και λίγο. Μέχρι και τρία τσάρτερ τη βδομάδα από την Γκουανταλαχάρα στα Τζουμέρκα. Τι μου λέτε τώρα, ρε παιδιά? Όπως τα ακούς, και θα μας κάνει, λέει, έλεγχο. Ακούς εκεί, θα μας κάνει έλεγχο. Ποιος είσαι, κύριε, που θα μας κάνεις και έλεγχο? Όχι τώρα πως θέλω να σπάω κόντρα, αλλά ο εργοδότης σου είναι. Τον έχω χεσμένο εγώ τον εργοδότη μου. Εγώ είμαι από λαϊκή οικογένεια, ρε. Είμαι ψημένη στο λαϊκό μέτωπο εγώ. Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα έχω περπατήσει εμένα που με βλέπεις πίσω από την παπαρίγα? Πόσα? Πολλά. Και πού καταλήξατε? Αρχικά στην Αμερικάνικη πρεσβεία και μετά για βρώμικα στη Μαβίλη. Ελπίζω μόνο να μην πάρουν χαμπάρι που βουτάω πλακάκια για το σπίτι στο Βαρνάβα. Κοίτα, τα πλακάκια μπορεί να τους διέφυγαν. Τις τρεις σεζλόγκ και τα δύο κομμωδίνα από το 303 το κόβω χλωμό. Χριστούλη μου, τι θα κάνουμε τώρα? Μην πεις ευχαριστώ, δεν κάνει. Κουνήσω από τη θέση σου. Είχε μάτι τελικά? Καλέ, δεν βλέπεις, μου φύγε το σαγόνι. Πορκαλά λένε για τις Μεξικάνες. Σας ενοχλεί ο καπνός? Όχι, η τρόπη σου. Καλά, τότε μην με δώσεις το γιο σου. Έλα ρε μανούλα μου μέσα στη μέση τώρα, έλα σε παρακαλώ. Τι ζώα. Καλά Μίλτο μου, φοβερή βέτα, μου έκανε ένα ξεμάτιασμα που να δεις το λάδι μέσα στο νερό, εξαφανίστηκε. Ελάτε στράβα. Έλα σε παρακαλώ, αφού είμαι σε αναρωτική από το μάτι τώρα, δεν με βλέπεις ότι είμαι λίγο... Τι αναρωτική ρε χαμένε, μπας και θέλω να σου δώσω και τιμητική. Άι τράβα τσακί στη δουλειά σου. Χουντοφασίστα. Τα κομμάτια εδώ μέσα όλοι. Γεια σας. Α, ήρθε το νουμεράκι μου. Τι θέλετε? Μισό κιλό γραβιέρα και λίγη μορταδέλα light. Χα, εδώ δεν είμαστε μπακάλικο, είμαστε ξενοδοχείο. Τι μου λέτε, με ξαφνιάζετε. Και όμως είμαστε ξενοδοχείο. Αλήθεια, περίεργο. Γιατί εγώ ξέρω ότι όταν μπαίνει ένας πελάτης στο ξενοδοχείο, υπάρχει ένας κουλός σαν εσένα που λέγεται κατεφημισμόν γκρουμ και του παίρνει τις βαλίτσες. Οκ, οκ, δε. Όλος δικό σας. Άσε, δεν χρειάζεται. Τζένι Ματαφιά. Όπα, είστε η... Ακριβώς. Όπα και εσύ το νου σου. Η εκπρόσωπος της εταιρείας Pro Management που ανέλαβε την επίβλεψη του ξενοδοχείου. Ή ότι τέλος πάντων έχει σωθεί από αυτό στα χέρια σας. Χαίρομαι πολύ. Γιατί λες ψέματα, αγαπούλα? Ξέρετε, εγώ είμαι ο Μίλτος. Σε ξέρω, καμάρι μου. Έχω ακούσει τα καλύτερα για σένα. Αλήθεια, με τιμάτε. Αφού σκέφτομαι όταν θα γίνω κι εγώ μάνα, να φέρω κι εγώ το μωράκι μου να το κρατάς μαζί με το δικό σου παράνομα στο πίσω καμαράκι. Εγώ, ξέρετε. Έμαθα ότι θυλάζεις κιόλα. Μα τι λέτε τώρα, τι είναι αυτά? Αν θα στο κόψω εγώ το γάλα. Το κλειδί του κόκκινου δωματίου. Τώρα! Πιώσε, μη σπρώχνεις, μη σπρώχνεις. Μα καλά ρε παιδάκι μου, και εσύ δεν μπορούσες να ανέβεις από τις σκάλες? Να ανέβεις εσύ από τις σκάλες, εγώ έχω και τις βαλίτσες. Μην τσακώνεστε βρε πουλάκια μου. Έτσι κι αλλιώς σύντομα θα πάτε και οι δυο σας από εκεί που ήρθατε. Άνοιξε τώρα την πορτούλα. Βρώμα! Σας παρακαλώ, μιλάτε καλύτερα. Με το τραπεζάκι το λέει. Σκόνη από την Ισία, αμοθύελα, άρα δυο μήνες πριν. Όχι, δεν... Τι γίνεται τώρα, παρεμποδίζεις το έργο μου? Ξέρετε... Στρώσιμο κρεβατιού απαράδεκτο. Μάλιστα, καλά θα τα βρούμε αυτά. Πηγαίνετε τώρα κάτω και φωνάζετε.
φωνάξετε όλο το προσωπικό που θέλω να σας πω δύο λογάκια. Μάλιστα, κυρία Τζέννη. Τζέννη! Μήπως προτιμάς τον Τζενούλα, βρε! Εσάς ο οποίος σας κάθεται καλύτερα. Με ξέρεις και από χθες, αγοράκι μου! Συγγνώμη, κυρία Ματαφιά. Dismissed. Τι είναι αυτή, ρε παιδιά! Εγώ σας το λέω, έτσι βάψαμε. Αυτή ξέρει τα πάντα για μας. Μέχρι για το μωρό του Μίλτου ξέρει. Είναι δαίμονας αυτή, δεν είναι άνθρωπος. Ψυχραιμία, είναι μία και είμαστε κοτσαμαλούχος. Μην το λες, μην το λες, μην το λες. Και ο Μπούς ένας είναι και μια χαρά μας καταφέρνει 6 δισεκατομμύρια νοματέους. Παναγία μου! Τι τρομάζεις, Χρυσό. Μάλιστα. Ήθελα να ξέρω με τέτοιο τρόμο πώς έκλεψε τα δύο κομμωδίνα από το 303. Ξέρει. Λοιπόν. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Βρίσκομαι εδώ για να εντοπίσω τις αδυναμίες της επιχείρησης. Η αποστολή μου είναι να βρω ποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ποιοι κοπροσκυλιάζουν, αγόρι μου εσύ. Ποιοι κάνουν κατάχρηση της θέσης τους. Ποιοι κλέβουν κομμωδίνα. Ξέρετε, δεν ήταν ακριβώς κλοπή. Και ποιοι δίνουν πληροφορίες για celebrities. Σουρπουίτσα. Και ποιοι έχουν καταθέσει ψευδή βιογραφικά. Γυμνάζεστε? Ναι, κάνω άλμα επί κοντό και θα σας πηδήξω όλους. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι όλοι έχετε λερωμένη τη φωλιά σας, φροντίστε να μου αποδείξετε ότι αξίζετε τις θέσεις σας. Αλλιώς θα εισηγηθώ απολύσεις. Καμιά ερώτηση? Μα τι λέτε τώρα, κυρία μου, δεν γίνεται να μας απολύσετε όλους. Υπάρχουν και νόμοι. Επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα και απέλησα 328 άτομα. Μάλιστα. Πού είναι τώρα η Μάρο να τη ρωτήσει τι νούμερο κολάρο φοράει? Πα, τι κόψιμο ήταν αυτό. Που στο διάλο είναι αυτός ο μάγειρας να μου δείξει τι ψάρι μου δώσε να φάω. Τι είναι, παιδιά, γιατί δεν μιλάτε? Τι είναι, καλέ, γιατί γουρλώνεστε? Τζένι. Γεια σου, Μαριό. Τι θες εσύ εδώ, μωρή καβαλημένη? Σε ψάχνα σε όλους τους οίκους ανοχής και μόλις χθες μου βρήκαν τη διευθύνσή σου. Ζεις τελικά, μπράβο. Και έλεγα αυτό το κορίτσι τόσα χρόνια κάπου θα αυτοκτόνησε ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Πάρε τη χρυσή άρκτο, αγάπη μου, να μη στη χρωστάω. Τι θες εσύ εδώ? Είμαι από το πολύ την Κυριακή και αυτή τη βδομάδα πετάμε καμαριέρες από τα μπαλκόνια. Είναι η ρουφιάνα που μας στείλανε. Α, καλέ! Έγινε τελικά γερμανοτζολιάς, μπράβο! Στη φυσική σου κλίση σταδιοδρόμησες. Ναι, και ξέρεις κάτι άλλο, το χαίρομαι τρελά. Και τώρα, ύστερα από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα, ας επανέλθουμε στη δουλειά. Από αυτή τη στιγμή είστε όλοι σε κρίση. Η μέθοδος που θα ακολουθήσω λέγεται εικονική δοκιμασία. Ανά πάσα στιγμή θα υποδύω με την πελάτησα του ξενοδοχείου και εσείς θα πρέπει να με εξυπηρετείτε. Έγινα σαφή? Μάλιστα. Μπράβο τα χρυσούλια μου. Ρε τι έξυπνα παιδιά. Και τώρα πάμε μια πρόβα. Μάλιστα. Στο πόστο σου εσύ. Μάλιστα. Άντε ντε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κατσακίδια. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Ένα δωμάτιο θα ήθελα, παρακαλώ. Το κόκκινο δεν σας άρεσε? Καλά είσαι τόσο ηλίθιος, αγόρι. Τι έκανα? Εξέταση ήταν, υποκρίθηκα την πελάτησα. Άξις και ξερός. Κανονικά θα έπρεπε να εισηγηθώ την απόλυση όλων σας. Αλλά είχε χάρη που θέλω να το απολαύσω. Όσο για εμάς τις δυο, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ανυπομονώ. Ακόμη απορώ πως ήμουν ακολουθή με αυτή τη λερναία ίδρα. Και μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια, ε. Από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη λυκείου ήμασταν κόλος και βρακή. Και? Ε,
Κάπου εκεί στην Πενταήμερη αποκαλύφθηκε ο πραγματικός της εαυτός και γίναμε μπίλες. Γιατί? Γιατί την νίκησα στις Γιάντες. Τι γιατί, αγάπη μου. Νταραβερίστηκα εκεί με έναν γκόμενο που γούσταρε. Άξις και ξερός. Και το θεώρησε προδοσία. Και έτσι η καλύτερη μου φίλη έγινε ο χειρότερός μου εχθρός. Τι λες, βρε πουλάκι μου. Ναι. Έτσι ξεκίνησε ένα πόλεμο λάσπης εναντίον μου χωρίς προηγούμενο. Καλά, παιδιά, μιλάμε. Τέτοιο θάψιμο δεν έχω ξαναπάει. Είναι που δεν διαβάζει το βιβλίο παραπόλου. Είπες κάτι, Τασούλη. Όχι, για το θάψιμο λέω. Και μετά. Μετά ο πόλεμος επεκτάθηκε και η τάξη χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα. Στους μαρουλίτες και στους τζενίτες. Μέχρι και ξύλο παίξαμε στην αποφύτηση. Μήπως τώρα πρέπει να την καλοπιάσεις λιγάκι. Μην χάσουμε και εμείς τις δουλίτσες μας. Δεν πάτε καλά που θα ρίξω εγώ τα μούτρα μου. Αμάρ, Παναγία μου! Ναι. Ναι, μάλιστα. Αμέσως. Η Τζέννη ήτανε. Θέλει, λέει, τη Χρύσα να πάει στο κόκκινο δωμάτιο. Εμένα. Σου είπε Χρύσα αυτό λεξί. Ναι. Περάστε. Με ζητήσατε. Σε ζήτησα. Σε τι θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω. Ώστε εσύ είσαι η Χρύσα. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρύσα μου, πώς πάει το εξοχικό στο Βαρνάβα, πότε με το καλό μπαίνουμε. Σιγά σιγά, να μπουν και τα κουφώματα. Α, να μπουν και τα κουφώματα. Ήθελα να ξέρω ποια σουίτα θα μείνει χωρίς παράθυρα. Δεν σας καταλαβαίνω. Με καταλαβαίνεις. Μην κρύβεσαι από μένα, Χρυσό μου, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχεις σουφρώσει μέχρι στιγμής από το ξενοδοχείο. 20 τετραγωνικά πλακάκια, 4 σετ πετσέτες, 8 γλάστρες, μπαταρίες από 2 μπάνια, 3 σεσλόγκ, 6 καρέκλες, ένα τραπέζι, 2 κομωδίνα από το 303. Αυτό μου το είπατε και πριν, δεν πιάνετε. 3 φωτιστικά, 2 κρεβάτια, 2 τέντες και ένα φρεσκοφυτευμένο φίνικα. Πω, μαζεύτηκαν πολλά. Αλήθεια, πλακάκια για την αυλή δεν θα πάρεις? Ή μήπως δεν σ' αρέσουν αυτά που έχουμε στην πισίνα? Αχ, σας παρακαλώ, μην με καταγγείλετε, θα τα φέρω όλα πίσω όλα. Δεν χρειάζεται, Χρυσό μου. Θα ξεπληρώσεις με άλλο τρόπο. Εντάξει, ό,τι θέλετε, θα κάνω ό,τι θέλετε, σας τορκίζω μένα να... Ορκίζεσαι? Σ' ό,τι να είναι, ό,τι. Ό,τι θέλω. Λοιπόν, από αυτή τη στιγμή θέλω να γίνεις τα μάτια μου και τα αυτιά μου. Εντάξει, κατάλαβα. Εγώ τι θα κερδίσω? Μια ζωή εκτός φυλακής. Ναι, δεν λέω, ισχυρό το δεν λέω. Θα κατασκοπεύεις τους άλλους και θα μου δίνεις ραπόρτο. Ξέρετε, κυρία Τζέννη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εγώ είμαι πολύ κακή ηθοποιός. Και χιλιάδες άλλοι, Χρυσό μου, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να κάνουν καριέρα. Ξέρετε, φοβάμαι μην τα θαλασσώσω και με πάρει χαμπάρι η Μάρο. Αν θες να τα πάμε καλά, δεν θα ξανααναφέρεις μπροστά μου αυτό το όνομα. Μάλιστα, ό,τι πείτε. Και αν είναι απόλυτη ανάγκη, θα τη λες αντιβίωση και καπάκι θα φτύνεις. Αντιβίωση, φτού. Εύκολο. Μπράβο, Χρυσό μου. Μαθαίνεις εύκολο. Γιατί τι λέτε αντιβίωση, φτού? Είναι το παρατσούκλι της από το σχολείο. Γιατί η Μάρο είναι σαν την αντιβίωση. Όλοι την έχουν πάρει, αλλά σε κανέναν δεν άρεσε. Ρε παιδιά, γιατί αργεί τόσο πολύ η Χρύσα, λέτε να την ανακρίνει. Σιγά μην τη βάζει και ζεστά αυγά κατά τις μασχάλες. Δεν θα μου έκανε καθόλου εντύπωση. Να φανταστείτε όταν ήμασταν παιδιά και μετράγαμε προβατάκια για να κοιμηθούμε, αυτή μέτραγε πτώματα. Τι έγινε, παιδάκι, μη σε καλά. Τι έγινε, παιδάκι, μη σε καλά. Τι ήθελε, τι είπαν, όχι καλέ, τίποτα. Να, και ήθελε, λέει, να τη στρώσω, λέει, το κρεβάτι. Μου παρέστε να την πελάτησα. Γιατί άρεσε τόσο πολύ να έρθεις, Χρύσα? Όπου πονάει. Γιατί άργησες τόσο πολύ να έρθεις, Χρύσα, λέω? Α, δεν σας τα πατάλα. Φοβερό, καλά, ναι. Πω, βγαίνω εκεί στο δεξιά στο διάδρομο ναι. Και τι σκάει μπροστά μου? Μια βόμβα. Όχι, καλέ, τώρα εγώ μιλάω σοβαρά. Ένα γκρουπ με Ιαπωνέζους. Έλα. Θέλανε, λέει, να με βγάλουν φωτογραφία με φώτο τον πυροσβεστήρα. Θέλει πάγο αυτό. Εμένα γιατί μου φαίνεται ότι κάτι μας κρύβεις, Χρύσα? Αμάν πια, ρε Μάρο. Παντού βλέπεις γαλάζια παιδιά, να σου πω κάτι, έχεις γίνει πολύ καχύποπτη.
Τι κάνουν τα χρυσά μου? Αχ, κυρία Ματαφιά μου, σας παρακαλούμε πάρα πολύ να περιορίσετε τις μετακινήσεις σας στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου μας. Οι υπόλοιποι ένικοι μάλλον δεν θα θέλουν να κολλήσουν λύσα. Και πού είναι το πρόβλημα, αφού υπάρχει αρκετή αντιβίωση για όλους? Αντιβίωση ήταν το παρατσούκλι της στο σχολείο. Σκάστε! Έχει χάρη που δεν θέλω να ανοίξω το ρημάδι το στόμα μου, ε. Εσύ και να έχεις το στόμα σου κλειστό. Μπράβο, βρε, τι μου λες. Άλλα θυμάμαι εγώ από το σχολείο. Και πολλοί εκ των καθηγητών μας επίσης. Τι? Και τώρα, με συγχωρείς, γλυκιά μου. Αν και χαίρομαι πάντα να τα λέμε, πρέπει να φύγω. Γεια σας, κουκλίτσες. Hello. Hi. One Marilla Dreams, please. Okay, ma'am. Να βάλω και λίγο σιρόπι σοκολάτα που του πάει. Το Vanilla Dream είναι κοκτέιλ. Άχρηστε. Πώς κατά έμαθες, ρε, μπάρμαν, σχάσα από ταβέρνα. Όχι καλέ. Χιουμοράκι έκανα, έτσι να φτιάξω λίγο την ατμόσφαιρα, ε. Χιουμορίστα, τραβάς φύλλο από 30, σε προειδοποιώ. Κοκτέιλ, άχρηστε. Μάλιστα, αμέσως. Τι κάνετε εκεί? Σκοτώνω μυρμηγκάκια να περάσει η ώρα μου. Ξέρετε, βγαίνουν με τη βροχή. Ναι. Και με τη βρώμα βγαίνουν σκουλίκια. Τι βρώμα είναι αυτή, ρε? Πω, κοίτα αποτυπώματα στα ποτήρια. Τόσα αποτυπώματα δεν έχει ούτε η σήμανση. Ρε, Ευαγγελάτος που σας χρειάζεται. Τέλος χρόνου. Πρόλαβα, πρόλαβα. Ορίστε, δοκιμάστε. Μιλάμε για το έσχος. Γιατί το λέτε αυτό? Θες να δοκιμάσεις? Όχι, σας πιστεύω, σας πιστεύω. Δεν είναι κοκτέιλ αυτό, άχρηστε, βόμβα είναι. Για λιγότερα δικήματα πιάνει κόσμο η αντιτρομοκρατική. Μάλιστα, θα το κοιτάξω. Ναι. Κοίταξε και αυτή την καρτούλα. Τι είναι αυτό? Το τηλέφωνο του ΑΕΠ, θα σου χρειαστεί. Και γιατί Σοφία το μωρό έπαθε διάρρεια? Τι? Καλά, δεν μου λες, κοπέλα μου, είπαμε να κάνουμε οικονομία, αλλά όχι να το στείλουμε στον άλλο κόσμο. Πας καλά, κορίτσι μου, να του δώσει λιγμένη κρεμά. Καλά, πόσο άχρηστη, κάσε και εσύ, πόσο άχρηστη μπορεί να είσαι? Τι με σκουτάτε, μωρέ? Και πάλι καλημέρα σας. Ξέρετε, κυρία Τζένι μου. Όχι Τζένι, Τζένιφερ. Τζένιφερ Άνιστον. Συγγνώμη. Τεστ είναι ηλίθιε. Μια διασημότητα την αφήνει κατά λάθος το ταξί σε αυτό το αχούρι. Εξυπηρέτησε την τώρα. Μάλιστα. How. How. You do? No. How can I. Ay, 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 Puerto Rico? No. How can I help you, Miss Aniston? The best room you got, please. Yes. Έλα. One minute to see the reservations. Before that. Τώρα θα σας κάνω εγώ την κράτηση ως μη σανιστόν. Σκάσε, ηλίθιε! Μάλιστα, μάλιστα. Μισό λεπτό να δω το βιβλίο με τις κρατήσεις. Tell me something else. You go to get... No. I want to say to be together to you, Mr. Pitt. Τι λες, αγόρι μου? Λέω, θα είναι μαζί σας και ο κύριος Pitt. Ο κύριος Pitt άφησε την κυρία Άνιστον προπολού για τη βρώμα, την τζολή. I'm very terribly sorry. Και πού's ακόμα? Μάλιστα, εδώ σας έχω. Ποιο νομίζω ότι δουλεύεις, ρε χαμένο? Συγγνώμη, συγγνώμη, λάθος είναι οι κουρτίνες. Μισό λεπτό να δω στον υπολογιστή. Ας το, Μιλτό μου. Ας το, χαρά μου, μην κουράζεσαι. Και πάρε και αυτή την κάρτα. Τι είναι αυτό, καλέ? Το τηλέφωνο του ΑΕ. Good luck. Hello. Καλή τύχη. Ξέρετε, κυρία Τζένι μου, σας παρακαλώ. Να σκάσεις. Και εσύ, και ακούστε καλά και όλοι οι υπόλοιποι. Το ποσοστό της ανεργίας σε αυτή τη χώρα εξαρτάται άμεσα από τα κέφια μου. Κατανοητό? Αν νομίζεις ότι οι απειλές σου φοβίζουν κανέναν, είσαι πάρα πολύ γελασμένη. Ναι, τρέξε να φορέσεις κανένα πάμπερ στους φίλους, γιατί είναι χεσμένη από το φόβο. Τα κανόνισε. Κάτω τα χέρια. Κανόνισε, λέω, γιατί τα νεύρα μου είναι λίγο πριν του καριωτάκι. Και πού να δεις πώς θα είναι σε λίγο, που θα πάρετε όλοι το πουλμανάκι για την Πρέβεζα. Πρόσεξε, μην καταπιείς το σάλιο σου και πας από το δηλητήριό σου, οχιά. Έννοια σου και έχω πάθει ανοσία από τον καιρό που κάναμε παρέα. Τσούχτρα. Αϊσύχτη, ρηγκιώσα. Σκάσε, κλώσσα. Αϊσύχτη. Σκάσε!
Έλα ρε Μάρο, έλα ρε Μάρο, και εσύ μην την προγκάς, δεν βλέπεις. Καλά σου λέει μωρέ Μάρο, ας την ήσυχη, εμάς δεν μας σκέφτεσαι. Τώρα έχω πόλεμο, δεν γίνεται να σκέφτομαι τους αμάχους. Τι με κοιτάς μανούλα μου, το καροτσάκι σου φράζει την είσοδο. Κυρία Τζενή, σας παρακαλώ μην με απολύσετε. Δεν απολύω εγώ χρυσό μου, απλά εισηγούμε. Ξέρετε, την έχω πάρα πολύ ανάγκη αυτή τη δουλειά. Τη δουλειά και μερικά κουμπιά στην ποδιά σου επίσης. Δεν μου λες, κοριτσάκι μου, το στήθος σου το χρησιμοποιείς και σαν κουμπαρά για τα πουρπουάρ. Αχ, όχι προς Θεού. Θα μπορούσες, βρε. Καθώς επίσης θα μπορούσες να βάζεις και καρτούλες εκεί. Για παράδειγμα, πάρε μια καρτούλα. Καλή τύχη, χρυσό. Τι βίτσου γράφαμε τις καρτούλες πάλι, ρε παιδιά, ε. Πρώτα ο Αντώνης, μετά ο Μίλτος. Ρε, εσείς λέτε να δώσεις και σε εμάς. Δεν ξέρω, εγώ πάντως έχω δύο κίτρινες. Με βλέπω και για την κόκκινη. Και κετούλα, παιδιά! Κετούλα! Τι έγινε, κετούλα! Με ξεφτύλισε και μου έδωσε και κάρτα. Ωραία! Όλοι μαζί, παιδιά, στην ουρά του ΟΑΕΔ! Χαλαρώστε, ρε! Σκυλή που γαυγίζει τα δαγκώνει. Η περίπτωση σου, μάλλον, αποδεικνύει το αντίθετο. Έλα, μην τη ζυγκλά τώρα κι εσύ. Δεν φτάνει που έχει βρει το δασκαλό τη. Δεν κατάλαβα. Ποιο είναι ο δασκαλό μου, το Τζενάκι. Μεταξύ μα τώρα τα έχει βρει λίγο σκούρα με τη συμμαθητριά σου. Για χαλαρώστε λίγο, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Την Τζέννη την έχω υπό έλεγχο. Την αφήνω λίγο να ξεθυμάνει και μετά θα τη βάλω στη θέση της. Αντί να τη βάλει στη θέση της, δεν πας να τη ζητήσει συγγνώμη για τα παλιά. Να τελειώνουμε! Ούτε για αστείο. Αυτή θα μου ζητήσει συγγνώμη. Και δεν θα τη δεχτώ κιόλας. Ήρεμα. Ναι. Μάλιστα, κυρία Ματαφιά. Τι σου είπε, τι σου είπε. Ποιον θέλει. Όχι. Όχι. Άντε, βρε. Να ζήσουμε να σε θυμόμαστε. Όχι! Όχι! Σκάσε! Σκάσε! Σύνδελτε, βρε! Τρέμα πάνω να την αντιμετωπίσει σαν άντρα προ άντρα! Αυτό θα κάνω. Περάστε, περάστε. Περνάμε, περνάμε. Με ζητήσατε? Are you feeling Lucky Punk? Ναι, τι να σας πω, φέτος κέρδισα και το φλουρίζει βασιλόπιτα. Τότε μην ανησυχείς, θα σε ρωτήσω 5 πραγματάκια και αν απαντήσεις σωστά, δεν έχεις κανένα λόγο να φοβάσαι για τη θέση σου. Μάλιστα, σας ακούω. Ihr Hotel ist nicht annehmbar. Ich will gehen. Ναι. Die angestellte sind das schlechteste, das ich in mein Leben gesehen habe. Δεν θα διαφωνήσω. Du bist ein Dummried! Το σωστό να λέγεται! Δεν μου λες, πουλάκι μου. Αφού δεν μιλάς γρή γερμανικά, γιατί γράφεις στο βιογραφικό σου ότι μιλάς άπτεστα? Όχι καλέ, τα ήξερα, αλλά τα ξέχασα. Όλα καλέ! Όχι καλέ, μερικά τα θυμάμαι. Κοιτάξτε, Χίτλερ. Γεια. Φόξβάγεν. Γεια. Ράος. Γεια. Και Μπίτε. Βούντεμπο! Με αυτά τα γερμανικά, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πεις το Χίτλερ να βγάλει έξω το Volkswagen. Αυτό λέω, τέλα καλή και παραγιώτερα, όσε. Αυτό ξαναπέστω. Και να το θυμάσαι όταν θα στέκεσαι στην ουρά του ΟΕΔ. Πήρα καρτούλα. Γεβό. Ναι, παιδιά, είναι ο Τάσος, πάμε. Τι έγινε, πήρες καρτούλα? Πήρα καρτούλα. Σώπα, πουλάκι μου, σώπα, έχει ο Θεός. Έλα, δεν πειράζει, βρε. Πάει, αυτό ήταν, τελειώσαμε. Μην κολλάνετε, ρε, η μάχη μόλις άρχισε. Αμάν, ρε Μάρο, κάνε κι εσύ μια φορά πίσω, για χάρη μας. Δεν το συζητώ, δεν υπάρχει περίπτωση να τη ζητήσω συγγνώμη, ξεχάστε το. Περάστε. Γεια σας, τι μου κάνετε? Καλά σου είμαστε.
Τι νέα από το μέτωπο? Καλά, ε, έχετε σπείρει τον πανικό, είναι όλοι τρομοκρατημένοι. Είμαι σατανική, το ξέρω. Μόνο σατανική. Μπροστά σας ο Οσάμα Μπιν Λάντεν είναι ο κοντορεβιθούλης. Έλα, έλα και παρακολουθούνται τα τηλέφωνα. Απλά είμαι φοβερή. Αρκεί. Η αντιβίωση. Τι κάνει? Η αντιβίωση. Πού! Κρατάει ακόμα. Είναι σκληρό καρύδι. Ναι. Να δούμε ποιος είναι σκληρότερο. Γιατί Χριστούλη μου! Σταμάτα, Χριστούλη! Γιατί όλα σε μένα το φτωχό το γκρουπ! Ε, άνθρωπε, σταμάτα! Τι σου έκανα! Έλα, χάρη και πάρε την κορμάρα μου! Έλα, βρε Τάσο μου, κι εμείς μείναμε άνεργοι, αλλά δεν κάναμε κι έτσι. Και τι θα πω τώρα εγώ στον πατέρα μου, ε! Θέλω να πεθάνω! Δεν σταμάτα, μιλάμε! Έλα, ρε πουλάκι μου, ηρέμησε. Τι να πω κι εγώ που έχω μωρό παιδί να θρέψω πάνω στην ανάπτυξη. Ορίστε. Εγώ, ποιο θα με πάρει εμένα, βρε αυτή την ηλικία! Έλα, έλα, σταματήστε. Πάω να τις μιλήσω. Μπράβο, ρε παιδί! Δεν υπόσχομαι τίποτα όμως. Ναι, ναι, τράβα να τις μιλήσεις. Εσύ και να τα καταφέρουμε να δεις. Συγγνώμη, πάρτε με το καλό. Σταμάτα. Πάρτε με το καλό. Ωραία. Έπιασε ο ψυχολογικός πόλεμος. Μπράβο, Τασούλη. Φοβερό το μελόδραμα. Μπράβο, αγόρι μου. Εγώ σοβαρά το έκανε. Λοιπόν, άντε να πηγαίνω τώρα εγώ έτσι, μην κινήσουμε και υποψίες. Άντε, στο καλό, Χρυσό μου. Στο καλό και με τη νύχη. Ναι, ναι, ναι. Τι θες εσύ εδώ, μωρή? Εγώ δεν, αφού, επειδή όταν... Καλά, καλά. Όταν τελειώσεις με τους συνδέσμους, παίρνα και στα ρήματα. Και πού είσαι, κοπελιά? Έλα εδώ, βρε. Ξέχασες και την καρτούλα σου. Ευχαριστώ. Α, την καρτούλα! Πω, 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 καρτούλα εγώ. Γιατί, Παναγιά μου, τη δυστυχισμένη που είμαι! Πω, πω, είχε δει και πολύ κακή ηθοποιός. Τι θες εσύ εδώ? Ήρθα να μιλήσουμε. Α, πούμε τι? Πώς έκλεψες το χάρι μέσα από τα χέρια μου και δεν μου ζήτησες ούτε ένα συγγνώμη? Μπορούμε να πούμε ότι ο Χάρης δεν ήταν ποτέ στα χέρια σου παρά μόνο στα όνειρά σου. Λάθος. Ο Χάρης με γούσταρε σαν τρελός και εσύ από τη ζήλια σου την έπεσες. Πρώτον, ο Χάρης σε γούσταρε στη Δευτέρα Γυμνασίου. Δεύτερον, εσύ δεν τον γούσταρε ποτέ. Τρίτον, εγώ ταραβερίστηκα με τον Χάρη στην τρίτη ηλικίου, 5 χρόνια μετά που ο Χάρης δεν θυμόταν καν το όνομά σου. Και τελευταίο, δεν την έπεσα εγώ στο Χάρη, βεβαίως, αλλά ο Χάρης εμένα. Ναι! Πες μας ότι σε βίαζε κιόλα. Είσαι για λύπηση, Χρυσή μου. Κάθεσαι μετά από τόσα χρόνια και ασχολείσαι με έναν γκόμενο που σε έφτισε. Δηλαδή, έλεος! Πρώτον, δεν με έφτισε που θα μπεις και δηλαδή έλεος. Και δεύτερον, δεν είναι αυτό το θέμα. Όλο τον πόλεμο που μου έκανες μετά το ξέχασες. Εγώ σου έκανα πόλεμο ή εσύ που έβγαλες βρώμα σε όλο το σχολείο ότι πήγαμε το μαθηματικό και με το γυμναστή για να περάσω την τάξη? Και το φυσικό και το θεολόγο. Τσεκαρισμένα είναι όλα. Αφού δεν είχαμε μόνη θεολόγο, γυναίκα είχαμε. Μέχρι εκεί ξέπεσες. Τούσο, μωρή, δεν τρέπεσαι πια. Στα μούτρα σου, καλή μου. Ποια οργάνωσε, μωρή, χοροδία και τραγουδάγατε όλοι μαζί? Είμαι η Μάρο, είμαι η Μάρο και ό,τι να είναι θα το πάρω. Εγώ. Και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Γιατί αν θες να ξέρεις, από αυτή τη χοροδία βγήκε η Ραλία. Κάτσε να σου πω. Θα το τα χεράκια σου. Κάτσε να σου πω, λε. Δεν θα καθίσω εδώ πέρα να ακούσω άλλα παλαβά. Κάνω τι θες μαζί μου, αλλά τα παιδιά άστα στην ησυχία τους. Αλλιώς. Αλλιώς τι? Με απειλείς, γλυκιά. Αλλιώς θα πεθάνεις, μωρέ. Μαρού, δεν τα εννοούσα, βρε χαζούλα. Σιγά τώρα, παιδιά, είμαστε εργολήθιος που τα έχω ξεχάσει όλες. Έχω συγχωρήσει, μαρουλάκι μου, λίγο. Χεστήκαμε πάνω μας. Πλάκα έκανα. Πλάκα έκανες. Ναι. Αυτό όμως θα μου το πληρώσεις. Καλά. Κοίτα τώρα μαζέψου, γιατί με αυτό θα σου ανάψω το καντήλι. Ζήθηκαμε. Δίνουμε να μας πάρουνε χαμπάρι. Να σου πω, πήγε στο ξενοδοχείο κανένα celebrity να βγάλουμε καμιά φωτογραφία. Μια επιθεωρήτρια είναι μόνο που ήρθε να μας περάσει από εξετάσεις. Λοιπόν, φύγε, φύγε τώρα εσύ και άμα έχω κάτι θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Καλώς. Μην το σηκώσεις. Πας καλά, ρε. Ναι. Ναι. Μάλιστα, κυρία Ματαφιά. Να. Σκάστε το κερατό. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Θα σας το στείλω. Ένα ουίσκι θέλει. Ποιος θα της το πάει? Πέτα. Μη μου σφυράτε με ένα κλέφτικα. Ένα ουίσκι, πα. Ποιος θα της το πάει? Να της το πας εσύ. Εσένα πήρε. Πας καλά, ρε. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω το πόστο μου.
Εμένα μη με κοιτάτε, εγώ είμαι security. Ναι, και εγώ έχω πάρει ήδη την καρτούλα μου, δεν διακινδυνεύω να φάω κι άλλη. Τζορτζίνο! Σβέλτα. Τι θα γίνει, πουλάκι μου? Θα πεις ή θέλεις και πρόσκληση? Θέλετε κάτι άλλο? Ναι. Θέλω να κάτσεις να μου κάνεις λίγη παρέα. Τι εννοείται? Έχεις καταλάβει βέβαια ότι από την πρώτη στιγμή έχω πάθει την πλάκα μου μαζί σου? Όχι. Δεν πειράζει. Θα το καταλάβεις τώρα. Κυρία Ζενή. Ναι, μιλά μου, μ' αρέσει να ακούω να μου λες το όνομά μου. Είναι τόσο βρώμικο, τόσο σεξ. Με συγχωρείτε, αλλά έχω δουλειά. Ό,τι άλλο χρειαστείτε, ο Νάσος έχει βάρδια σήμερα. Χαίρετε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πέτυχες τη δοκιμασία. Δοκιμασία? Αχα. Και πού είσαι? Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να πάρεις και την καρτούλα σου. Αφού πέτυχα, προς τι κάρτα? Πέτυχες σαν υπάλληλος που είσαι στη δουλειά. Αλλά πέτυχες σαν υπάλληλος που θέλει πολύ τη δουλειά του. Α! Αλέ τώρα. Μάλιστα. Έλα, σταμάτα μάλιστα αμέσως. Έλα, θέλω να σου χαρίσω κάτι να με θυμάσαι. Όχι τίποτα, κάτι μικρό. Μεταξύ μας όμως, έτσι. Τι πράγμα! Πώς το πες αυτό! Τις κλέψαν, λέει, τα κοσμήματα! Τι έγινε, παιδιά, γιατί τσιρίζετε? Τις δικιά σου, τις πήραν την πιζουκέρα με τα κοσμήματα! Έλα, Παναγία μου! Σε θέλει πάνω. Εμένα, τι πετάκεις? Ναι, ρε, από το σεκιουριτάκης! Έλα, έλα, άχρηστε, άχρηστε άντρα! Μα πώς έγινε? Εμένα ρωτάς, ρε. Εσύ είσαι το security. Πού τα είχες τα κοσμήματα? Στον κόρφο μου. Α, στον κόρφο. Ναι, στον κόρφο μου. Στην πιζουτιέρα, μωρή, που θες να τα είχα. Για να δω. Άδια. Αμά. Τα κοσμήματά μου. Και δεν μου λες τι ώρα ανακάλυψες ότι σου λείπουνε? Πριν λίγο. Ανάκριση μου κάνεις τώρα? Ωραία, λοιπόν, να φωνάξουμε την αστυνομία. Όχι, 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 όχι. Α, όχι την αστυνομία. Όχι την αστυνομία. Θα κάνει έρευνα το παλικάρι από εκεί. Έλα, γι' αυτό τον πληρώνουμε. Πάμε. Έρευνα. Έρευνα. Εσύ! Εγώ, τι. Πού ήσουνα την ώρα του εγκλήματος? Εγώ κοιμόμουνα. Κοιμόσουνα? Άλοθη έχεις? Ναι, τις τσίμπλες. Μάλιστα. Εσύ! Ναι, μάλιστα, τι. Πού ήσουνα? Εγώ μαζί σου. Δεν εννοώ την ώρα της ανακάλυψης. Εννοώ την ώρα της κλοπής. Γιατί ξέρουμε τι ώρα έγινε η κλοπή? Όχι. Τότε. Αλλά ακριβώς αυτό θέλουμε να μάθουμε. Αγαπούλα μου, με τη μέθοδο που χρησιμοποιείς εσύ, ούτε τι ώρα είναι τώρα δεν θα μπορέσεις να μάθεις. Είναι 1:30 ακριβώς. Εσύ, παρακαλώ. Έχεις κάτι να αναφέρεις? Όχι. Α, ότι μου τέλειωσε η βότκα. Και που την είχες, τι την έκανες? Μήπως έχει βότκα κάτι να μας πει? Άστο, βρε, θα το πεις στα ρώσικα, δεν θα το καταλάβεις. Έλα να σου πω εγώ κάτι στα ελληνικά. Έλα, καρδούλα μου, έλα κοντά μου. Πάρε μια καρτούλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλίμονο, χαρά μου. Γρεγαμότο μου, μην άλλη μία. Τι να την κάνω το. Βετούλα. Τι, εγώ, γιατί? Έχεις τράσος να ρωτάς. Θες να σου πω εδώ, μπροστά στους άλλους? Όχι, αφήστε το καλύτερα, δεν πειράζει. Σκεφτόμουν τι δουλειά θα κάνω τώρα που θα με σουτάρουνε. Και κατέληξα ότι το καλύτερο είναι να επιστρέψω στον δρόμο. Είχα κάνει ένα φεγγάρι ταξιτζής.
Κι εγώ αυτό σκέφτομαι. Να επιστρέψω στον δρόμο. Έχεις κάνει και εσύ ταξιτζής. Ναι, τι άλλο θα έκανα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα ανοίξω κέντρο χαρτομαντίας. Θα λέω τον καφέ, θα ξεματιάζω κιόλας μια χαρά. Παιδιά, το συνειδητοποιείτε ότι όλοι έχουμε πάρει κάρτα εκτός από τη Μάρο και τον Άσο? Εγώ πήρα. Πότε καλέ? Χθες το βράδυ βλέπω στο μαξιλάρι μου ένα φάκελο που λέει τιμή Σένεκεν και μέσα έχει ένα καρτελάκι. Άρα μένω μόνο εγώ, μάλιστα. Γι' αυτό μυρίζει μπαρούτι η ατμόσφαιρα. Παναγία μου! Ναι, παρακαλώ. Μάλιστα. Σε θέλει απάνω. Ωραία. Έφτασε η ώρα της κρίσης. Γι' αυτό με φώναξες. Ναι, και τι άλλο. Πάει καλά. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Έλα, πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, κρατάω χρόνο. Και ο Άγιος Πέτρος αυτό κάνει εκεί πάνω με σένα, αλλά δεν το ξέρεις. Και εσύ δεν ξέρεις ότι η μουρμούρα σου θα σου κοστίσει την πολιτική σου καριέρα. Στρώνε. Μπορείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να βγάλεις το σκασμό. Δεν είμαι υποχρεωμένη να ακούω τις τσιρίδες σου. Τέλος χρόνου! Στα κομμάτια! Μισόκαλε, δεν τέλειωσα! Τι δεν τέλειωσες, κοριτσάκι μου. Άλλη στο χρόνο αυτό θα έχεις τρώσει 3 κρεβάτια. Όχι, το λέω αυτό για να μην λες όταν εισηγηθώ την απόλυσή σου ότι το κάνω από εμπάθεια. Σε εκτήρω, καλή μου. Αλήθεια, τώρα που θα μείνεις άνεργη, τι θα κάνεις? Θα επιστρέψεις πάλι στο πεζοδρόμιο? Όχι, μωρέ, έτσι για αρχή, λέω να σου φάω κανένα γκόμενο. Ώστε το παραδέχεσαι ότι μου φαγες το χάρι, ναι! Και βέβαια το συζητάς! Αφού τις προάλλες που είχαμε εδώ τον Κλέτσο και μου την έπεσε, βέβαια, του το κόψα. Του λέω: Αποστόλη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να συγκρατηθείς. Δεν μπορώ να σου κάτσω. Αν και θέλω πάρα πολύ. Διότι η φίλη μου η Τζέννη σε είδε σε ένα περιοδικό, σε γουστάρει και θα παρεξηγηθεί. Ελπίζω να μην παρεξηγηθείς εσύ με αυτά που θα γράψω για σένα στην αναφορά μου. Αλέ τώρα. Έλα ρε Μάρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ζήτησε έτσι εκεί πέρα συγγνώμη να τελειώνουμε. Παιδιά, μην επιμένετε. Τζάμπα χαλάτε το σάλιο σας. Δεν ζητάω συγγνώμη που να πέσω ο ουρανός να με πλακώσει. Ακόμα κι αν εισηγηθεί να μας απολύσουν όλους. Δεν καταλαβαίνω γιατί το διατυπώνεις υποθετικά. Μήπως ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε? Μίλτο Χρυσέ μου. Μάλιστα. Παρακαλώ. Κάνω μια χάρη. Δώσε αυτό το γράμμα στο διευθυντή σου. Μάλιστα. Ευχαριστώ, γλυκό. Κι εγώ. Ναι. Καλημέρα, γλυκέ μου. Τι θα μπορούσα να κάνω για σας? Να μου υποβάλεις την παραίτησή σου χωρίς φωνές και φασαρία ίσως. Ρα στο διάολο, μαντάμ. Ευχαριστώ, γλυκέ μου. Τι έγινε, πού είστε, γιατί δεν είστε μέσα? Βγήκαμε να πάρουμε λίγο αέρα να συνέλθουμε. Ήρθε η απόφαση από τον Άριο Πάγο. Δεν με νοιάζει, λέει, η απόφαση. Εγώ πάντως διαολόστηλα και το ευχαριστήθηκα. Μπράβο, αρχηγέ μου, μπράβο! Μπράβο, αρχηγέ μου, μπράβο! Αλλά κυρία Τζέννη μας εισηγήθηκε στο διευθυντή ή να βάλει βόμβα στο ξενοδοχείο και να φύγει για Λατινική Αμερική
ή να μας απολύσει όλους. Για κάτσε, για κάτσε. Δηλαδή εμείς θα χάσουμε όλες τις δουλειές μας. Μάλλον. Δηλαδή εμείς σε λίγο δεν θα είμαστε υπάλληλοι του ξενοδοχείου. Εκεί μας κατάντησες. Άρα αφού δεν θα είμαστε υπάλληλοι του ξενοδοχείου, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ μέσα. Κάπου το πας εσύ. Ναι, ρε Τασούλη, κάπου το πάω. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε νέες πληγές. Πού πάει, παιδιά, παιδιά. Δεν έχεις πάνω σου. Έστειλες τόσο κόσμο στην ανεργία και κάθισε εδώ στα σταυροπόδια και μου πίνεις και κοκτέιλ. Πλάκα δεν έχει. Ναι, τι να σου πω, ξεκαρδιστήκαμε. Πιο πολύ πλάκα θα είχε όμως αν μου ζητούσες εδώ μπροστά σε όλους συγγνώμη για τότε. Κι έτσι μπορεί να αλλάξω την εισήγηση. Έλα, βρε Μάρο, μου κάντο. Για τη μανούλα μου, Μάρο, για τη μανούλα. Για το παιδάκι του Μίλτου, ρε Μάρο. Για το Βαρνάβα, ρε γαμώτο. Τζένι. Μάρο μου. Νόμι. Πώς είπατε, δεν άκουσα. Συγγνώμη. Αχ, δόξα τω Θεώ, τελείωσε. Συγγνώμη που η μοίρα είναι τόσο σκληρή μαζί σου και σε κρατάει ακόμα στη ζωή. Αλλά τώρα ήρθε η στιγμή που όλοι οι λεγάτες περίμεναν. Θα πας από τα χέρια μου, σου! Τροπή σου να μου ζητάς τα ρέστα μετά από όσα μου έκανες! Εγώ! Τι έκανα εγώ! Τι έκανα, λέει, παιδιά! Το ξέρεις όλα τα παιδιά στο σχολείο! Λένε το όνομά μου σαν βρισιά χωρίς να ξέρουν το γιατί! Καλά να πάθεις! Καλά να πάθεις! Να μάθεις να παυτώνεσαι με το χάρι μπροστά στα μάτια μου! Φίλοι σου είναι εσύ, φίδι! Δεν ήμουνα εγώ φίλη και ήμουνα φίδι! Οχιά για την ακρίβεια! Οχιά για την ακρίβεια! Ποια ξενύχτησε μωρή στο προσκεφαλό σου στο νοσοκομείο, τότε που νόμιζες ότι ήσουν έγκυος! Θα τα πω, μωρή, θα τα πω! Και για σπάθ πανικό! Ποια έπαιξε ξύλο με όλα τα παιδιά της τάξης για πάρτι σου επειδή σε φωνάζανε ψωνάρα, παλιό ψωνάρα! Και πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, μωρή, μαζί σου να κλέσει την αγκαλιά μου τότε που σε παράτησε ο Τζίμις! Εγώ τον παράτησα καταρχήν τον Τζίμι! Ανόητο! Γιατί, μωρή, εγώ λιγότερο έκανα! Τι έκανα! Ποια σε βοηθούσε, μωρή, στα μαθηματικά και στη φυσική! Που αν δεν ήμουν εγώ, ακόμα στην πρώτη γυμνασίου θα ήσουν! Τι λες, μωρή! Καμαριέρα σε παραλιακό είμαι! Τώρα θα γίνει σε ορεινό! Αχάριστη! Δεν μου λες, ποια πήγε στο λυκειάρχη όταν σε πιάσαν να αλλάζει το βαθμό στο τετράδιο τη φιλολόγου! Ψέματα, παιδιά! Ψέματα! Ποια έκανε μόνη τη γλάστρα κάθε φορά που ντρεπόσουν να βγεις μόνη σου με γκόμενο! Μα τι μωρή σ' άρεσε να παίρνεις! Ασχέτως αυτού! Ποια σου έκανε δώρο την αφίσα του Ρικάς, λέει! Αφίσα! Στίκερ ήτανε, παιδιά! Στίκερ, παιδιά, στίκερ, παιδιά, αλλά μια χαρά σε βοήθησε να ξεπεράσει την καταθλιψάρα που είχες πάθει επειδή πήγαινε ο πατέρας σου στα καράβια! Α, στο διάλογο! Να πας! Και σε αντάλλαγμα, αχάριστη γυναίκα, πήγες και κουτουπόδικες με το χάρι μου! Μου, λέει, παιδιά, μου! Ρε, μου! Ξέρεις πόσο μου κόστησε εμένα που τσακωθήκαμε εμείς οι δύο! 10 μέρες ήμουν στο κρεβάτι και έκλαιγα! Γιατί νομίζεις εμένα μου στήχησε λιγότερο? Ξέρεις πόσες βότκες κατέβασα για να ξεπεράσω το ότι με ξέγραψε από τη ζωή σου? Φαίνονται, όλες πάνω σου μείνανε. Έλεος, έλεος! Για τηλέφωνα σε πήρα! Παραπάνω ήταν, τα άκουγα όλα. Και αν θες να ξέρεις, δεν γίναμε ποτέ ζευγάρι με το Χάρη. Τι? Μια φορά το κάναμε μόνο. Έλα. Μια μισή. Φαντάζομαι δεν θα άντεξε να ολοκληρώσει τη δεύτερη. Κάτσε, όλο το υπόλοιπο ήταν θέατρο για να στη σπάσω. Τι? Αυτό που άκουσες. Θα μπορούσες απλά να ζητήσεις ένα συγγνώμη. Γιατί μ' άφησες? Βρήκανε, τι λέτε να γίνει? Τι να πω, ελπίζω να αλλάξει την εισήγησή της. Μακάρι, Θεούλη μου. Εγώ πάντως φοβάμαι τη Μάρο. Ικανή την έχω να πει πάλι καμιά χοντράδα για να κάνει όλα μπάχαλο. Φάει τη γλώσσα σου, καλέ. Κατεβαίνουν, κατεβαίνουν, ελάτε, ελάτε. Έλα, έλα. Κυρίες, κυρίες. Λοιπόν, μας φεύγετε. Και παρακάθισα. Στο καλό. Όχι, στο καλό. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια χαρά. Γεια, γεια. Ελπίζω να μην έστειλες στο διευθυντή σου την προηγούμενη επιστολή. Μα τι λέτε τώρα, όχι προς Θεού. Ωραία. Τότε στείλε αυτή στη θέση της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι. Φιλιά στο Χίλτον, εύχομαι. Γεια σας. Καλό ταξίδι.
πως αντέδρασε, κύριε Φούσκι. Λοιπόν, φεύγω. Άρε, Τζενάκι, τόσα χρόνια χαμένα. Ναι, ρε γαμώτο. Μη στεναχωριέσαι, κοριτσάκι μου. Όταν ξανάρθω στην Αθήνα, θα σε πάρω αμέσως τηλέφωνο να βγούμε να τα πιούμε. Ρε, η άρδα θα γίνει. Έτσι. Αυτό θα το βάλω μπροστά. Ναι, ναι, βάλτε το, δεν πει. Καλέ, αυτός εννοώ. Χάρη. Χάρη. Ρε, Χάρη. Απίστευτο. Γνωριζόμαστε από κάπου. Καλέ, εγώ είμαι η Μάρο από το 19ο που το είχαμε στην πενταήμερη. Πενταήμερη. Αχ, πού να σε θυμάται εσένα, βρε. Ενώ εμένα. Χάρη μου, τι μου γίνεσαι. Η Τζέννη με θυμάσαι. Από το. Η Τζέννη, βρε, με θυμάσαι. Όχι. Όχι. Φάτινα. Ρε κόριτσια. Μήπως με έχετε μπερδέψει με κάποιον άλλο Χάρη. Άλλωστε, δεν νομίζω να πηγαίναμε στην διατάξη. Τι λέει, μωρέ. Βρε, μην κρίνεις από τη Μάρο. Αυτή έχει σαφρακιάσει, γι' αυτό δείχνει σαραντάρα. Τι. Ενώ εγώ. Κοίταξε με χαρή. Δεν σου θυμίζω κάτι. Να σου πω, μην. Για κάτσε λίγο να με πατήσει. Μην την κοιτά και πάρα πολύ ώρα, γιατί θα πάθει κανέναν ήλιγκο. Τι λέει, παιδιά. Δεν πα να κοιταχθεί σε κανένα καθρέφτη, κοπελιά. Πα και πάθει την καταθλιψάρα να τελειώνουμε. Του καθρέφτε, αγάπη μου, του έχει σπάσει όλου εσύ από τα νεύρα σου. Μην την πιστεύει, Χαρούλη. Καλά, δεν τρέπεσαι, αγάπη. Τι σου γίνεται. Δεν υποφέρεσαι, ρε. Εγώ φταίω, μόλι που σε συγχώρησα. Το παίρνω πίσω. Θε που γάλει. Η σκυλα γεννιέται, δεν γίνεται. Τι να πει και εσύ που γεννήθηκε, Λαρνέα Ήδρα. Αυτό που άκουσες, μόρι. Ένα λοιπόν. Ένα λοιπόν, εσύ, μόρι. Όχι, δίπλα πια. Ζωή έτσι ήσουν. Αγγελία. Σε γελάω. Χάρη. Χάρη. Χάρη.